Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε δύο άλμπουμ. Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Τα οποία έχουν να κάνουν με ελληνικά, σε ελληνικές ηχοκτησίες, κρουαζιερόπλια και περοκεάνια, τα οποία εξυπηρέτησαν για την Ελλάδα κάτι τις δεκαετίες 1950-1960 μέχρι και το 2010 τουλάχιστον. Τα περισσότερα από αυτά είναι από πολύ γνωστές εταιρείες ελληνικές, οι οποίες τα πήραν μεταχειρισμένα. Κανένα από αυτά δεν κατασκευάστηκε για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Τα περισσότερα είναι τα μεταχειρισμένα, τα οποία τα πήραν οι εταιρείες αυτές, όπως είναι ο Λουίς, όπως είναι ο Χαραγιώργης, όπως είναι η Πυρωτική, όπως είναι οι Θυμιάδες και πολλές ακόμα, στις οποίες θα τις δούμε μέσα από αυτά τα δύο άλλων. Και επίσης έχω κατεβάσει και τον πολύ γνωστό πλέον φάκελό μου, αυτόν εδώ. Από τον οποίο έχω βγάλει κάποιες φωτογραφίες από αυτά τα άλμπουμ και τα έχω μεταφέρει σε αυτόν τον πέτο φάκελο. Και προκειμένου να δούμε την ιστορία του κάθε πλοίου, θα σας βάζω και εδώ πέρα που ακριβώς είναι οι συγκεκριμένες σελίδες. Οπότε, χωρίς να αργούμε περισσότερο, πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης, παιδιά, σκέφτομαι στο επόμενο μου βίντεο μετά από αυτά τα δύο να σας κάνω για ελληνικά ακτοπλοϊκά πλοία, δηλαδή για μερικά πλοία τα οποία ήταν σε ακτές, δηλαδή όπως είναι τα νησιά. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι κρουαζιερόπλοια και περοκιάνια. Κανένα δεν ήταν ποτέ τηλεπικοινωνιακό πλοίο, δηλαδή να πηγαίνει από ένα νησί στο άλλο. Αυτά ήταν κρουαζιερόπλοια, τα πήγαν κρουαζιέρες κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Αλλά και επίσης ήταν και περοκιάνια, τα οποία ήταν ένας τύπος πλοίου, παλιός, από το 1800 τουλάχιστον, 1840 με 1850 θέθηκαν τα πρώτα σιδερένια περοκιάνια, με το πρώτο περοκιάνιο σιδερένιο να είναι το Great Britain, SS Great Britain, και μετά να ακολουθούν τα Great Western και Great Eastern, που ήταν τα μεγαλύτερα πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ για εκείνη την εποχή. Πολλά πλοία φυσικά όπως το Τιτανικός και το Imperator το ξεπέρασαν. Τα δύο αυτά πλοία, το Imperator και το Τιτανικό, τον είδαμε σε άλλο άλμπουμ, οπότε δεν μπαίνω στον κόπο να το ξανακατεβάσω, αφού το έχουμε δει ήδη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας δείχνω πολλές φωτογραφίες από εδώ, με λίγα λόγια για την ιστορία τους, και μετά θα πηγαίνουμε εδώ πέρα, στον πέρα το φάκελο, για να βρίσκουμε πού ακριβώς είναι το συγκεκριμένο πλοίο. Να σας υπενθυμίσω ότι τα θυμάμαι όλα απ' έξω και δεν χρειάζεται να μπω σε καμία σελίδα για να σας βρω τις φωτογραφίες. Μπορώ να σας βρω άνετα σε πολύ λίγα λεπτά. Δεν μου παίρνει παραπάνω από 5 λεπτά να σας βρω την εικόνα. Οπότε, χωρίς να μακρυγορούμε περισσότερο, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε κλασικά στα βίντεο μου, αλλάζουμε την κάμερα, βάζουμε την μπροστά, ώστε να βλέπετε καλύτερα τα πλοία και όχι εμένα. Δηλαδή θα βάλουμε την πίσω κάμερα του κινητού μου, γιατί με κινητό γράφω. Όλα μου τα βίντεο τα έχω γράψει με κινητό, έτσι επιλέγω, και έτσι και δεν έχω και εξοπλισμό για να γράφω μεγαλύτερα, και έτσι και δεν σκοπεύω να αποκτήσω, καθώς μου αρέσει που γράφω με το κινητό μου, είναι ο πιο οικονομικός τρόπος που έχω βρει εγώ προσωπικά. Και έχω επιλέξει να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Α, όπως βλέπετε σήμερα έχω και μια πολύ ωραία μπλούζα, αυτή είναι εδώ, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και σήμερα επειδή δεν έκανε πάρα πολύ κρύο και επειδή είχα να πέσω και μπάλα, δεν χρειαζόμουν αγούνα και χρειαζόμουν αποκλειστικά τέτοιες μπλούζες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πρώτα πλοία που θα ξεκινήσουμε είναι μερικά από τα αγαπημένα μου και θέλω πολύ πολύ να τα αναφέρω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και εδώ είμαστε, βλέπετε εδώ πέρα τον φάκελό μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πλοίο, αυτό βλέπετε εδώ πέρα, λέγεται Britannis και ήταν της περίφημης εταιρείας Χανδρής, ο οποίος είχε αυτά τα ξεχωριστά φουγάρα, τα οποία είχαν μέσα ένα χ, το οποίο συμβόλευε το τσι από το Χανδρής. Το περίφημο Britannis κατασκευάστηκε το 1932 με το όνομα Monterey για την γραμμή Matson Line. Εξυπηρέτησε για λίγα χρόνια και στον πόλεμο, κρατώντας το όνομα Monterey, συμμετείχε και σε μερικά convoys, όπως τα λέγανε τότε. Μετά επέστρεψε στη Matson Line και μετανομάστηκε σε Ματσονία. Και μετά πήγε στην Ελλάδα, ήρθε σε εμάς, το πάκτησε ο Χανδρής, το μετανόμασε σε Britannis και το αναβάθμισε σε μορφή κρουαζιεροπλοίου και εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια μέχρι τις αρχές του 1990 σαν ένα πολύ γνωστό κρουαζιερόπλοιο. Έφτασε πάνω από 60 χρόνια υπηρεσίας μέχρι παροπλίστηκε στην Τάμπα της Φλόριδα. Έγινε για λίγα χρόνια από το 1996 μέχρι το 1998 πλωτή διαμονή για στρατιωτικούς. Μετά πήγε στην Τάμπα της Φλόριδας και παροπλίστηκε μέχρι να βρεθεί ένα καλύτερο μέλλον. Το αγόρασε μια εταιρεία από το Liechtenstein και το μετανόμασε σε Belofin 1, που βλέπουμε εδώ πέρα,
και τον ισολόγησε στον Παναμά και ήταν να το μεταφέρει για να το κάνουν για scrap και τελικά βυθίστηκε έξω από το Cape Town αφού πήρε αρκετά νερό και τελικά βυθίστηκε. Α, από το συγκεκριμένο πλοίο έχω και άλλες φωτογραφίες, τις έχω όλες εδώ, τις βγάζω τώρα. Να το, αυτό εδώ είναι. Να εδώ πέρα, να το εδώ πέρα ως Ματσόνια, εδώ πέρα το βλέπουμε ως Μόντερεϊ και εδώ πέρα βλέπουμε την καθέλκυση του. Αυτό εδώ πέρα είναι άλλο πλοίο, δεν μας αφορά προς το παρόν. Και πάμε να δούμε τι έχω και στο φάκελο εδώ πέρα, γιατί και αυτός είναι αρκετά σημαντικός. Ω, βασικά όχι, εδώ δεν έχω το Μόντερεϊ, εδώ έχω το άλλο, το δίδυμο αδερφό πλοίου, το Ελληνής, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο. Α, να ξεκινήσουμε από εδώ. Αυτό είναι το Ελληνής, παιδιά. Ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά αποκτημένα υπεροκεάνια. Κατασκευάστηκε στην Αμερική το 1931 με το όνομα Lure Line. Εξυπηρέτησε και στον πόλεμο με το ίδιο όνομα. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα και έγινε το πολύ αγαπημένο πλοίο Ελληνής. Όπου και εξυπηρέτησε μέχρι και το 1987 που πήγε για scrap. Μετά το επόμενο είναι το Ματσόνια. Είναι το καινούριο όμως Ματσόνια, δεν είναι το παλιό. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Όπα, όχι, εδώ πέρα έχουμε το Lure Line. Να βλέπουμε εδώ πέρα και άλλες φωτογραφίες. Που έχω εδώ, να και εδώ. Και εδώ, μέχρι εδώ. Οπότε αυτές τις βάζουμε εδώ πέρα πίσω. Το Ματσόνια ή αλλιώς, όπως το αλλιώς το αποκαλούσαν, Homeric. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πλοίο, το οποίο το βλέπουμε εδώ πέρα, με το όνομα Homeric. Το αγόρασαν οι Home Lines του πολύ γνωστού επιχειρηματία Ευγένη Ευγενίδη και το μετέδωσαν στο Homeric μέχρι τη δεκαετία του 80 μέχρι το 1988 που πήγε για scrap. Το βλέπουμε εδώ πέρα μαζί με το New Amsterdam, ένα από τα πιο διάσημα Ολλανδικά υπεροκιάνια. Οπότε αφού τελειώσαμε με αυτά, τα αφήνουμε στην άκρη, τα αφήνουμε εδώ. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το Win Frederica, το οποίο κατασκευάστηκε και αυτό στην Αμερική για λογαριασμό της Mats Online με το όνομα Malolo. Το βλέπουμε εδώ πέρα σαν Malolo για λογαριασμό της Mats Online. Εξυπηρέτησε και στον πόλεμο ως SMS Malolo και μετά ήρθε στην Ελλάδα και με το ονομάστηκε σε Win Frederica. Πρώτα πήγε στη Home Lines, βλέπουμε εδώ πέρα, και μετά πήγε στο Χανδρή και έγινε πολύ διάσημο κρουαζερόπλοιο. Διαλύθηκε το 1977 στην Ελευσίνα, αφού είχε παραμείνει πολλά χρόνια παροπλισμένο στο πέραμα. Αφού ήταν και αυτό πάρα πολύ παλιό. Όλα αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολύ παλιά. Να πω, το Win Frederica ήταν το παλιότερο. Ήταν στην ουσία το Win Frederica, το Homeric, το Lurlan και το Monterey. Ήταν αδελφά αδέλφια. Ήταν σχεδόν το ίδιο κατασκευασμένα. Και μετά βλέπουμε το αγαπημένο μου πλοίο από το Χανδρή, που είναι το Αυστραλής. Το οποίο κατασκευάστηκε στην Αμερική με το όνομα Αμέρικα. Το βλέπουμε εδώ. Κατασκευάστηκε την United States Line, η οποία το έκανε πολύ γνωστό πολύ γρήγορα. Εξυπηρέτησε και στον πόλεμο με το όνομα West Point. Μετανομάστηκε. Και μετά εξυπηρέτησε μερικά χρόνια πάλι ως Αμέρικα και μετά έτσι στην Ελλάδα και μετανομάστηκε στις Αυστραλίες, κάνοντας ταξίδια από την Πειραιά μέχρι την Αυστραλία και το Cape Town. Μετά πουλήθηκε σε μια εταιρεία που λεγόταν Venture Lines, η οποία το μετανόμασε σε Αμέρικα, αλλά δεν έκανε πολλά ταξίδια με αυτούς. Μετά ξανάρθε στην Ελλάδα με τον Χανδρή, με ένα φουγάρο και μετανομωσμένο σε Ιταλής, όπου εξυπηρέτησε κάποια χρόνια κάνοντας κρουαζιέρες από τον Πειραιά μέχρι το Κουσάντασε και τη Βενετία. Μετά παροπλίστηκε στην Ελευσίνα, άλλαξε ονόματα πάνω από τρεις φορές με το όνομα Αλφέντρος, μετά άλλαξε το όνομα σε Νόγκα και μετά σε America Star, όπου εκεί ήταν να πάει στην Ταϊλάνδη, στο Πουκέ και να γίνει ένα αποδόξενο δοχείο. Δυστυχώς ποτέ δεν έγινε, καθώς το 1994 κατά διάρκεια της μεταφοράς του από τον Πειραιά στην Ταϊλάνδη προσάραξε σε ένα νησί που λέγεται Φορτεβεντούρα, είναι έξω από τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, όπου και κόπηκε στα δύο και σιγά σιγά διαλύθηκε. Οι φωτογραφίες είναι πορτοκαλί, καθώς την τις έβγαλα με το δικό μου χτυπωτή. Μετά πολύ άρχισα να πηγαίνω στη βιβλιοαγορά για να τα βγάζω. Μετά από τα χρόνια πέρασαν και το πλοίο να διαλύεται όλο και περισσότερο μέχρι το 2013, όπου βυθίστηκε εντελώς. Βλέπουμε εδώ πέρα τη στατική καταπόρησή του στη θάλασσα.
Το επόμενο πλοίο είναι το Victoria, το οποίο κατασκευάστηκε το 1946 για την Union Line της Αγγλίας με το όνομα του Νοτάρ Χάστλ. Το βλέπουμε εδώ. Μετά συμπέρισε μερικά χρόνια με το όνομα Βικτόρια. Μετά μετονομάστηκε πάλι σε Βικτόρια αφού το επήρε ο Χανδρής. Και τελείωσε την καριέρα του για λογαριασμό της Louise Line, την περίφημη αυτή εταιρεία από την Κύπρο, με το όνομα Princessa Victoria. Εσπέρισε λίγα χρόνια και σε ένα πλωτό ξενοδοχείο για το G8 και για κάποια υπηρεσία της Λισαβόνας. Μετά προπλήστηκε για λίγο στο Πέραμα, όπου και εσπέρισε για μικρό καιρό σαν κρουαζιερόπλοιο, και το 2004 πήγε στην Ινδία για να διαλυθεί. Εδώ έχουμε το Regina, το οποίο κατασκευάστηκε στην Αμερική με το όνομα Panamas και ήταν ένα πολεμικό πλοίο. Μετά μετονομάστηκε σε President Hoover και μετά έγινε ένα κουραζιερόπλοιο. Μετά έχουμε το Romanza, το οποίο κατασκευάστηκε στην Αγγλία. Μετά έχουμε το Rosanna, το οποίο μετονομάστηκε σε Radiosa αφού εξυπηρέτησε λίγα χρόνια με το Χανδρή. Μετά βλέπουμε το Romanza, το οποίο κατασκευάστηκε στη Γερμανία με το όνομα Huascaran. Μετασκευάστηκε σε κουραζιερόπλοιο και το 1998 υπέστη μια καταστροφική φωτιά έξω από το Κουσάνταση και βυθίστηκε την επόμενη μέρα. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Μετά βλέπουμε το Fiorita. Μετά το Bertane, το οποίο ονομάστηκε Μπριτάνη μετά. Καταστράφηκε το 1983 από φωτιά στο Σκαραμαγκά. Και μετά βλέπουμε το Patrice, ένα από τα πιο διάσημα πλοία του Χανδρή, το οποίο μάλιστα απεικονίστηκε σε πολλές ταινίες. Και μετά μετανομάστηκε σε Mediterranean Sun αφού πουλήθηκε στον Καραγιώργη. Έχω εδώ πέρα την αρχική καριέρα του συγκεκριμένου πλοίου και το αρχικό του όνομα ήταν Bloemfontein Castle. Ήταν για λίγα χρόνια υπεροκειάνιο και μετά έγινε κουρασιερόπλοιο. Μετά βλέπουμε το Patricia, το οποίο κατασκευάστηκε στη Σουηδία σαν ένα φέρι. Μετά μετανομάστηκε σε Ariadne και μετά σε Bon Vitant. Και συμπέρισε για λίγα χρόνια με τον Χανδρή σαν κουρασιερόπλοιο. Πριν πάει για σκράπ του 1995. Με το όνομα Πρινσέσα Κατερίνα στο Χονγκ Κονγκ. Να, εδώ πέρα είναι. Με το όνομα Πατρίσια. Και λιμάνι, το αρχικό του λιμάνι ήταν το Γκόντεμπουργκ. Αυτό εδώ πέρα είναι το Αζούρ. Είναι το μοναδικό πλοίο του Χανδρή που επιβιώνει ακόμα και σήμερα. Κατασκευάστηκε στην Γαλλία με το όνομα Eagle και εισπέρισε για λίγα χρόνια σαν φέρι από το Southampton μέχρι τη Λισαβόνα και το Tangier. Το βλέπουμε εδώ πέρα, το έχουμε ξαναδεί το συγκεκριμένο. Είναι το μοναδικό πλοίο του Χανδρή που επιβιώνει ακόμα και σήμερα. Είναι σήμερα στη Ρωσία με το όνομα Κνιάς Βλαντιμίρ και στην Ελλάδα εισπέρισε σαν Royal Iris και ο Azur. Μετά βλέπουμε το Αμερικανής, ένα από τα πιο δημοφιλή πλοία του Χανδρή στην ιστορία τους. Κατασκευάστηκε στην Αγγλία με το όνομα Kenya Castle. Εδώ το βλέπουμε με το Enrico C στην Βενετία και στη Μάλτα. Εδώ το βλέπουμε μαζί με το Γαλιλαίο Γαλιλαίη στη Νέα Υόρκη. Και ένα, η προηγούμενη του ονομασία και η προηγούμενη του υπηρεσία ήταν μεταξύ Αγγλίας και Αφρικής. Κυρίως στο Τουρμπάν, το Port Elizabeth, το Port Melbourne, την Αδελαϊδα, το Cape Town και το Τουρμπάν. Αυτό εδώ πέρα είναι το General VP Richardson, το οποίο κατασκευάστηκε σαν ένα πολεμικό πλοίο, μετά μετανομάστηκε σε Liliani και μετά σε Ocean Explorer. Πολύ όμορφο το συγκεκριμένο. Μετά μετανομάστηκε σε Ocean Explorer ξανά και πέρασε λίγα χρόνια σαν πρώτο ξενοδοχείο στη Λισαβόνα και μετά έγινε κουραζιερόπλοιο. Από το 2000 μέχρι το 2005 παρέμεινε προοπλισμένο στην Ελευσίνα και δεν ξανά είδε υπηρεσία. Αυτό είναι το Pasteur, το οποίο μετανομάστηκε μετά σε Bremen και μετά σε Regina Maria. Και βυθίστηκε έξω από τις Φιλιππίνες το 1998 αφού μεταφερόταν για σκραπ. Προηγουμένως ήταν ένα πλοίο υπεροκειάνιο, πριν από κουραζιερόπλοιο και μετά ένα πλοίο διαμονής.
Να, η προηγούμενη του υπηρεσία ως Παστέρ. Εδώ πέρα βλέπουμε μερικά πλοία του Καραγιώργη, το πιο γνωστό είναι το Mediterranean Sun, όχι το Mediterranean Sky, το οποίο βρίσκεται σήμερα ευηθισμένο στην Ελευσίνα, αφού ήταν για πολλά χρόνια παροπλισμένο. Μετά παρόμοια ήταν το Mediterranean Sea και το Mediterranean Sun, το οποίο ήταν το Πατρίς, το οποίο βλέπουμε εδώ. Και εδώ πέρα βλέπουμε το Γαλιλαίο Γαλιλαίοι, ένα από τα τελευταία πλοία που απόκτησε ποτέ ο Χανδρής και ένα από τα πιο γνωστά του. Το βλέπουμε εδώ. Είχε κατασκευαστεί στην Ιταλία ως υπεροκειάνιο με το όνομα Γαλιλαίο Γαλιλαίοι. Βυθίστηκε το 1998 με το όνομα Meridian, αφού είχε πάρει φωτιά. Εδώ βλέπουμε την υπηρετική. Ξέρετε κάτι, έχω μια ιδέα. Για να μην κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, αλλάζουμε φάκελο συνέχεια και συνέχεια, θα σας δείξω στο τέλος τις φωτογραφίες από εδώ, θα σας πω έτσι και αλλιώς σε ποιο είναι και πότε θα ξεκινήσουμε από εδώ. Αυτό είναι το Stella Solaris, ένα από τα πιο διάσημα κρουαζιερόπλοια του υπηρετική, τα οποία τα γραφεία της υπάρχουν ακόμα στον Πειραιά. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε απέναντι από το ξενοδοχείο των Τυπάλδων. Το Stella Solaris είναι από τα αγαπημένα μου πλοία. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εξυπηρέτησε από το 1956 που κατασκευάστηκε μέχρι το 2006 που πήγε για scrap. Μετά έχουμε το Stella Oceanis, το οποίο κατασκευάστηκε ως ένα φέρι στην Ιταλία με το όνομα Αφροδίτη και μετά ήρθε στην Ελλάδα με τον Ιπηρετική και με το ονομάστηκε σαν Stella Oceanis. Και αυτό παραμείνει παραπλησμένο για αρκετά χρόνια στην Ελευσίνα. Το Stella Solaris κατασκευάστηκε στη Γαλλία για δρομολόγια από τη Μασαλία στο Μαυρίκιο και το Λάος και πήρε το όνομα Gabodge ή αλλιώς Καμπότζη. Εδώ έχουμε το Stella Maris, το οποίο κατασκευάστηκε στην Γερμανία με το όνομα Bremerhaven, βυθίστηκε στη δεκαετία του 70, ανελκύστηκε και έγινε ένα μεγάλο rebuild και το έγιναν ένα μίνι κουραζιερόπλιο με το όνομα Stella Maris. Μετά πουλήθηκε σε μια εταιρεία του Βελγίου και μετανομάστηκε σε Viking Bordeaux και μετά πουλήθηκε σε μια γραμμή της Μαδαγασκάρης και μετανομάστηκε σε Μαδαγασκάρη, κάνοντας λίγες κρουαζιέρες στην Ευρώπη και μετά πήρε το όνομα Razzmatazz και πήγε για scrap το 2003. Εδώ βλέπουμε το Apollon, το οποίο κατασκευάστηκε στο 1961 με το όνομα Empress of Canada. Εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια σαν κουραζιερόπλιο πέρα στην Ελλάδα πριν πάει για scrap το 2004 έπειτα από παραπλουσμό στην Ελευσίνα. Να το βλέπουμε εδώ πέρα. Μετά βλέπουμε το Olympic, το οποίο κατασκευάστηκε στην Βρετανία το 1955 με το όνομα Empress of Britain, από τα πιο όμορφα και παλιότερα υπεροκειάνια που υπήρξαν ακόμα και σήμερα. Εξυπηρέτησε από το 1955 μέχρι το 2008, όπου πέσε μια ζημιά και πήγε για scrap. Μετά μετανομάστηκε σε Topaz, όπου και παρέμεινε τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Εδώ πέρα βλέπουμε το Jean Laborde, το οποίο είχε άλλα ονόματα όπως Laborde, Mykine και Mykine Express, όπου έγινε το περίφημο Ωκεανός, το οποίο βυθίστηκε το 1991 έξω από την Αφρική, αφού είχε χτυπήσει ένα βράχο. Γι' αυτό είναι πολύ διάσημο για τη βύθισή του. Μετά βλέπουμε το Atlas, το οποίο ήταν κατασκευασμένο στην Ολλανδία το 1961 με το όνομα Diemer Dick. Ήταν ένα κατασκευαστή σαν ένα κάργο πλοίο, αλλά έγινε την τελευταία στιγμή υπεροκειάνιο με το όνομα Rindam. Και μετά πουλήθηκε στην Ιπειρωτική και έγινε Atlas, αφού έγινε ένα μεγάλο rebuild. Μετά με εξυπηρέτησε για λίγα χρόνια ως Spyro Mississippi στην Αμερική και μετά έγινε το Copa Casino στην Καλιφόρνια. Βυθίστηκε το 2001 αφού ήταν να πάει scrap. Ήταν για πολλά χρόνια ως καζίνο. Μετά, εδώ έχουμε το Watt Renaissance, ένα από τα αγαπημένα μου κρουαζιερόπλοια. Το οποίο ήταν στην αρχή ένα φέρι, το οποίο πήγαινε από τη Μασαλία μέχρι το Μαρόκο, με το Μαρακέ και το Καζαμπλάνκα. Μετά πουλήθηκε στην Ιπειρωτική και έγινε Watt Renaissance και μετά έγινε σκέτο Renaissance. Και τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε ως κρουαζιερόπλοιο με το όνομα Maestro και πήγε για scrap το 2013. Θα βλέπουμε το Odysseus, το οποίο κατασκευάστηκε το 1961 στο Ισραήλ με το όνομα Princess Isabel, μετά μετανομάστηκε σε Marco Polo, μετά στο Aqua Marine αφού εξυπηρέτησε για λίγα χρόνια στο Hong Kong σαν καζίνο πλοίο
και μετά της Οδυσσέας. Όπου και συμπέρασε τα τελευταία χρόνια της καριέρας του πάλι στο Hong Kong, αφού έφυγε από την Ελλάδα μετανομασμένο σε Aqua Marine Express. Ουρελόμε και εδώ πέρα. Μετά εδώ έχουμε το Carla C, το οποίο μετανομάστηκε σε Πάλα Σταθένα. Είχε κατασκευαστεί στη Γαλλία με το όνομα Φλάντρε. Το 1994 πέστη μια καταστροφική φωτιά στον Πειραιά και καταστράφηκε και πήγε στην Ελευσίνα και παροπλήστηκε για αρκετά χρόνια. Εδώ έχουμε το Triton 2. Εδώ πέρα βλέπουμε το Moledet, το οποίο κατασκευάστηκε στο Ισραήλ με το όνομα Moledet. Και μετά έγινε το Jupiter. Φυρίστηκε το 1988 έξω από τον Πειραιά αφού συγκρούστηκε με ένα ιταλικό φέρι. Και εδώ έχουμε το Aegean Glory, ένα πολύ μικρό πλοίο, σαν φέρι ήταν κατασκευασμένο και συμπέτυχε για λίγα χρόνια σαν μίνι κουαζιερόπλοιο. Εδώ βλέπουμε το Pegasus, το οποίο κατασκευάστηκε στην Σουηδία με το όνομα Svea Corona για λογαριασμό της Ilia Line. Πριν βυθιστεί έξω από τη Βενετία το 1991, ανελκύστηκε, πουλήθηκε στον Στρίτζι, πήγε στην Ελευσίνα για να παραπλουστεί, ποτέ δεν είδε άλλη υπηρεσία με τον Στρίτζι και πουλήθηκε για scrap το 2001. Εδώ πράγματα λίγο μπερδεύονται. Εδώ έχουμε το Ιασόν, το οποίο κατασκευαστεί για τον Ευθυμιάδη με το όνομα Έρος. Μετά μετανομάστηκε πάλι σε Ιασόν και πάει για scrap με το όνομα Ocean Odyssey. Και έγινε ένα μίνι κουραζιερόπλοιο ανοιχτά του Ινδικού ωκεανού. Μετά έχουμε το Νέπτουν, το οποίο κατασκευάστηκε για την γραμμή Bergen με το όνομα Meteor. Το λέμε εδώ πέρα. Παροπλήστηκε για λίγα χρόνια στην Ελευσίνα πριν πάει για scrap το 2002. Μετά έχουμε το Ορφέα, το οποίο κατασκευάστηκε με το όνομα Monster στην Αγγλία, σαν ένα φέρι και όχι σαν ένα κουραζιερόπλοιο. Μετά έχουμε το Νέπτουν, το οποίο κατασκευάστηκε και αυτό στην Αγγλία με το όνομα Monster, ήταν το Monster 2. Μετά έχουμε τον Ομέρικο, Ομερικούς ή αλλιώς Χομέρους, το οποίο κατασκευάστηκε σαν φέρι στην Ισπανία. Μετά εξυπηρέτησε για λίγα χρόνια και υπάρχει ακόμα και σήμερα, αφού έγινε τότε rebuild. Και εδώ πέρα έχουμε το Stella Maris 3, το οποίο ήταν ένα μίνι κουραζιερόπλοιο. Μετά τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε το Hermes, το οποίο κατασκευάστηκε στη Ιουγκοσλαβία με το όνομα Γιουγκοσλαβίτζα, Τζουγκοσλαβίτζα αλλιώς λεγότανε, πριν μετανομαστεί σε Hermes. Ήταν ένα από τα τελευταία πλοία του υπηρετική τα οποία υπήρχαν ποτέ. Υπήρχε στον Πειραιά μέχρι το 2012 που πήγε για scrap. Παρέμεινε για πολλά χρόνια παροπλισμένο στον Πειραιά. Να βλέπουμε εδώ πέρα φωτογραφίες από. Εδώ πέρα βλέπουμε και το Ροδάνθη δίπλα. Ένα πλοίο τσιγκά φέρι, πολύ διάσημο. Εδώ έχουμε τον Ατρέους, το οποίο κατασκευάστηκε στην Δανία με το όνομα Αλμποργκους και μετά Φρέντινγκ Σάβν. Πριν μετανομαστεί σε Άτρεους. Και μετά έχουμε το Σεριναμις, το οποίο κατασκευάστηκε για την Αφρικανική υπηρεσία. Με το όνομα Σεμιράμις. Μετά έχουμε το Apollon C, το οποίο κατασκευάστηκε και αυτό στην Αγγλία σαν ένα φέρι. Δυστυχώς το 1998 βυθίστηκε αφού χτύπησε μια πέτρα έξω από το Λάος, μετά από μια προσάραξη, μετά από ένα τυφώνα. Μετά έχουμε το Hermes 2, το οποίο κατασκευάστηκε σαν φέρι. Μετά έχουμε το Regina Maris, το οποίο κατασκευάστηκε στην Αμερική το 1949 μέχρι με το όνομα Orion, σαν ένα ιδιωτικό yacht. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα με το όνομα Apollon και μετά έγινε το Regina Maris και συμπέρισε μέχρι το 2003, από το 1929 μέχρι το 2003 παρακαλώ. Πολύ μεγάλη υπηρεσία. Εδώ πέρα έχουμε το Ocean Countess, το οποίο κατασκευάστηκε στην Δανία σαν κουραζιερόπλοιο με το όνομα Gurnard Countess. Αυτό το συγκεκριμένο δεν ήταν ποτέ υπεροκειάνιο. Συμπέρισε και για λίγα χρόνια με τον Louis με το όνομα Ocean Countess. Πριν πάει για scrap το 2014 μετά από μια φωτιά έξω από την Χάλκη. Δεν βλέπουμε το Τριτόν, το οποίο κατασκευάστηκε και αυτό στην Αγγλία με το όνομα Gurnard Adventurer. Μετά συμπέρισε λίγα χρόνια με τη γραμμή, την Νορβηγοαμερικάνικη γραμμή με το όνομα Sea World. Μ' αρέσει πολύ η καρδιά του σαν Τρίτον. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο πλοίο κατά τη γνώμη μου. Το οποίο θα μπορούσε να επιβαίνει ακόμα και σήμερα, αλλά η άσχημη διαχείριση δεν του το επέτρεψε αυτό ποτέ. Στεναχωρήθηκα πολύ για το Τρίτον, ήταν ένα πολύ όμορφο πλοίο για μένα. Μετά έχουμε το Sunflower, αυτό θα το δούμε και όταν μιλήσουμε για τα Ιαπωνικά πλοία. Αυτό είναι το Sunflower 7, το οποίο κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία στο Zenso ή αλλιώς Ουσούκι Shipyards με το όνομα Wakashio Maru.
και μετά ήρθε στην Ελλάδα με το όνομα Απόλλων και μετά πήγε για λογαριασμό της Golden Prince και μετανομάστηκε σε Golden Prince. Πριν πάει για Scrap το 2014, αφού ήταν παροπλισμένο για 4 χρόνια στο Ηράκλειο. Εδώ πέρα βλέπουμε το Αταλάντε, το οποίο κατασκευάστηκε και αυτό με το όνομα στη Γαλλία, με το όνομα Καλιντόνιεν, για γραμμή από την Γαλλία, από τη Μασσαλία μέχρι το Μαρόκο και το Μαυρίκιο. Πολύ όμορφο πλοίο το Αταλάντε. Και εδώ πέρα βλέπουμε το Άννα Μάρου, ένα πολύ μικρό πλοίο, το οποίο κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, παρακαλώ. Με το όνομα John P. Και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σαν ένα μίνι κουαζιερόπλιο. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε το πολύ αγαπημένο μου κουαζιερόπλιο, το οποίο μου άρεσε περισσότερο σαν original και όχι σαν κουαζιερόπλιο. Το Emerald. Το οποίο κατασκευάστηκε για το 1960 για την Grace σαν γραμμή με το όνομα Santa Rosa. Μετά μετανομάστηκε σε Legend Rainbow και μετά σε Emerald. Αφού χρησιμοποιήθηκε για λίγα χρόνια με τον Λουί. Από τα πιο όμορφα κουραζιερόπλια που έχω δει ποτέ. Πάρα πολύ όμορφο. Έγινε πραγματικά τότε rebuild. Μέχρι που πήγε για Scrap το 2009, ήταν το τελευταίο επιβατικό πλοίο το οποίο είχε κατασκευαστεί στην Αμερική και υπηρετούσε ακόμα και σήμερα. Μαζί με το αδελφό του πλοίου, το Santa Paula, έγιναν τα τελευταία Αμερικάνικα υπεροκειάνια. Αμερικάνικα υπεροκειάνια δεν υπάρχουν σήμερα. Κανένα. Μόνο το United States είναι, το οποίο είναι παροπλισμένο στην Φιλαδέλφεια. Εδώ πέρα βλέπουμε το Gemini. Εδώ πέρα τώρα τα επόμενα πλοία είναι όλα του Louis. Και το Aegean Dolphin, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα από την Zim Lines με το όνομα Narcissus. Ως φέρι, βλέπουμε εδώ πέρα. Και μετά το ονομάστηκε σε Aegean Dolphin και μετά σκέτο Aegean. Υπάρχει ακόμα και σήμερα με το όνομα Aegean Odyssey. Το έχω δει αρκετές φορές στον Πειραιά. Και εδώ πέρα τελειώνει το πρώτο άλμπουμ. Τώρα, μισό λεπτό να σας βρω όλες τις φωτογραφίες όλων αυτών των πλοίων από το άλμπουμ εδώ πέρα. Για να πάμε στο επόμενο και να τελειώσουμε. Εδώ είναι το Emerald, το οποίο κατασκευάστηκε για τη γραμμή Grace με το όνομα Santa Rosa. Όταν διαλύθηκε το αδελφό του, Santa Paula, κάποια κομμάτια του χρησιμοποιήθηκαν για να ξαναχτίσουν το Emerald ή αλλιώς το Santa Rosa. Από τα πιο όμορφα αμερικάνικα υπεροκειάνια που έχω δει ποτέ. Εδώ πέρα βλέπουμε το Caledonian, το οποίο ήταν το Atalante, σε γραμμές από τη Μασσαλία στο Μαρόκο και το Μαυρίκιο. Χρησιμοποιήθηκε για τον Ευθυμιάδη και για τον Επιρωτική, με το όνομα Atalante και ο Μέρικους. Πολύ όμορφο και πολύ μακρύ. Εδώ βλέπουμε το Moledet, το Jupiter, το οποίο βυθίστηκε το 1988 έξω από την Ομπειραιά μετά από σύγκρουση με ένα ιταλικό φέρι. Πολύ όμορφο το συγκεκριμένο, αν και μικρό και λίγο ξεχασμένο. Εδώ πέρα έχουμε το Flandre, το οποίο κατασκευάστηκε στη Γαλλία για γραμμή από το Le Havre στη Νέα Υόρκη. Εδώ πέρα βλέπουμε το Renaissance. Όπα, άλλη μια φωτογραφία του Flandre. Αγαπημένη φωτογραφία συγκεκριμένη. Εδώ πέρα έχουμε το Renaissance, το οποίο κατασκευάστηκε στη Γαλλία για διαδρομές από τη Μασσαλία στο Μαρόκο. Και σαν φέρι και σαν κουραζιερόπλο εξυπηρέτησε το συγκεκριμένο. Εδώ πέρα βλέπουμε το Marco Polo, το οποίο κατασκευάστηκε στο Ισραήλ με το όνομα Princess Isabella. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Μετά μετανομάστηκε σε Marco Polo και μετά σε Aquamarine. Εδώ πέρα βλέπουμε το Rindam, το οποίο ήταν κατασκευαστεί μαζί με το αδελφό του, το Mazda, ως τα χωράρικο πλοία Diemerdik και Diemardik. Diemerdik και Dilmerdik. Περίεργα ονόματα, αν ρωτάτε τη γνώμη μου. Εδώ πέρα βλέπουμε το Stella Solaris, πραγματικά αγνώριστο. Πολύ μεγάλη διαφορά όταν κατασκευάστηκε με το όνομα Gabots και παρά με το όνομα Stella Solaris. Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ διαφορετικό πλοίο. Εδώ βλέπουμε το Bremhaven, το οποίο ήταν το Stella Maris, και αυτό πολύ διαφορετικό στην κατασκευή του. Κατασκευάστηκε σαν φέρι και όχι σαν κουραζιερόπλοιο. Εδώ βλέπουμε το Γαλλίο Γαλιλαίο, το είδαμε και προηγουμένως. Δεν χρειάζεται να σας το δείξω και τώρα. Αυτά από τον Επιρωτική. Τα είδαμε όλα. Τα έχω βάλει σε. Τα έχω ταξινομήσει. Εδώ πέρα δηλαδή είναι το Επιρωτική, πιο πίσω είναι του Λουί. Εδώ πέρα θα είναι τα επόμενα πλοία που θα δούμε. Οπότε έχω ανοίξει ήδη και το φάκελο, θα το δούμε και πάλι στο τέλος. Οπότε πάμε στο επόμενο.
Εδώ έχουμε του Λουί. Και ξεκινάμε με το πιο γνωστό πιο του Λουί, το Ψωνία. Το οποίο για πάνω από 30 χρόνια δεν πήρασαν το όνομά του καθόλου. Κατασκευάστηκε ως Ασονία και πέθανε σαν Aegean 2 και Ivory. Από τα πιο όμορφα πλοία που έχω δει ποτέ να εδώ πέρα, ο Σονία ήταν νησολογημένο στη Λιμασό, έτσι κι αλλιώς ο Λουίς είναι από την Κύπρο, που όλο θα τα έβαζε. Δεν βλέπουμε την καριέρα του με το όνομα ο Σονία. Πολύ όμορφο. Μετά ο Aegean 2, πραγματικά από τα αγαπημένα μου πλοία γενικά. Μπορεί και το αγαπημένο μου αν ήταν το Norway. Αλλά έχω θέσει τη θέση αυτή σε άλλο πλοίο, όχι στο Norway. Το Norway ήταν το αγαπημένο μου πλοίο γενικώς. Αλλά δεν ήταν το Norway, πολύ πιθανό ήταν ή αυτό ή το Emerald. Να εδώ πέρα ο Σαέβορη και μετά ο Aegean 2. Μέχρι που έγινε Scrap το 2009. Μέχρι που έγινε Scrap ήταν ένα από τα τελευταία vintage υπεροκιάνη τα οποία εξυπηρετούσαν σαν κουραζιερόπλια. Να εδώ πέρα στον Πειραιά μαζί με το Φεστός Παλάτι από πίσω. Να εδώ πέρα πάλι με το Έλος και Ντέρις και Blue Star 1. Εδώ πέρα με το όνομα Aegean 2, εδώ πέρα μαζί με το Δάφνη. Εδώ πέρα Aegean 2. Και τελικά η παρόπλησή του στην Ελευσίνα. Εδώ πέρα βλέπουμε το Serenade, το οποίο κατασκευάστηκε στη Γαλλία με το όνομα Jean Mermoz. Και μετά έγινε Serenade και μετά Serena. Εδώ πέρα μαζί με το όνομα Mermoz Σκέτο. Πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του παροπλισμένου στην Ελευσίνα. Ήταν περιορισμένη χρήση στα συγκεκριμένα. Πολύ παλιό και πολύ όμορφο. Να το εδώ πέρα. Νησιολογημένο στο Νασάου. Στις Μπαχάμες. Και ήταν τελικά εδώ πέρα με το όνομα Σερένα για Scrap. Έχω μερικές φωτογραφίες από τα σπήλια αυτά ως Scrap. Αλλά όχι τόσο πολλές. Μετά έχουμε το Σαπχάιρ. Το οποίο κατασκευάστηκε στην Ιταλία με το όνομα Ιτάλια. Βυθίστηκε το 1998, ανελκύστηκε και πήγε στην Ελλάδα με το όνομα Sapphire. Που το βλέπουμε και εδώ πέρα. Ήταν το πρώτο κουραζιερόπλοιο. Το πρώτο πλοίο που κατασκευάστηκε σαν κουραζιερόπλοιο. Με ένα πολύ επαναστατικό design με τη μηχανή πίσω και τις ισοσύμβες λεύους στο κάτω-κάτω κατάστρωμα. Και το φουγάρι ήταν τέρμα πίσω. Ένα ξεχωριστό πλοίο, πολύ ξεχωριστό για πολλούς λόγους. Είναι την πολύ όμορφη κατασκευή του. Να το εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα ό,τι κλίμακα τη δουλειά που έχω κάνει. Έχω βρει τις φωτογραφίες του από διάφορα site. Δεν είναι δικές μου. Εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά τα πλοία όσο ζούσα. Γιατί αυτά όταν πήγαν για μια σειρά, εγώ ήμουν τουλάχιστον 10. Οπότε δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφίες. Εδώ πέρα βλέπουμε το Καλυψό, το οποίο κατασκευάστηκε στην Ιταλία ως ένα φέρι με το όνομα Καγκούρο Μπρούνο. Μετά πουλήθηκε στο Στρίτζι με το όνομα Σιγιόναν Χάρμονι, μετά σε μια σαουδαραβική εταιρεία με το όνομα Ντουρ και μετά ήρθε στην Ελλάδα με το όνομα Legend Sky και μετά με το όνομα Καλυψό, όπου και τελείωσε την καριέρα του το 2013. Πήγε για σκράπ στο Αλάνγκ. Στο Αλάνγκ πάνε τα περισσότερα και στην Αλιάγκα. Εδώ πέρα η συνέχεια του Καλυψό. Και τέλος τελειώναμε με δύο πλοία που κατασκευάστηκαν σαν φέρι, αλλά τελείωσαν σαν κουραζιερόπλοια. Όπως το Πρινσέσα Μάργαρη, το οποίο έγινε το Πρινσέσα Μαρίσα. Το λέμε εδώ πέρα. Και το Πρινσέσαν, το οποίο κατασκευάστηκε σαν Φινχάνσα στην Φιλανδία. Και μετανομάστηκε σε Πρινσέσα Μαριάννα. Μετά έχουμε. Εδώ έχουμε το Λουίς Ολυμπία, με το συγκεκριμένο που έχει ταξιδέψει η μητέρα μου. Το οποίο κατασκευάστηκε στην Αμερική με το όνομα Song of Norway. Μετά με ονομάστηκε σε Σούλη Ολυμπία και σήμερα είναι γνωστό Σελέστερ Ολυμπία. Και εδώ έχουμε τον Νεφέλη. Ή αλλιώ Σελέστερ Νεφέλη. Το οποίο κατασκευάστηκε για την Crown γραμμή. Πριν μετά μετανομαστεί σε Norwegian Majesty από την Norwegian Cruise Line και μετά σε Celestial Majesty. Εδώ πέρα έχω ένα πολύ κακοφημο πλοίο για την Louis, το Sea Diamond. Το οποίο κατασκευάστηκε στην Φιλανδία ως Μπρίκα Princess, βυθίστηκε το 2006 στη Σαντορίνη, όπου προσάλλαξε σε έναν ύφαλο. Το ναυάγιο ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα εκεί, μπορούν κάποια σχέδια να το ανελκύσουν, αλλά φοβούνται γιατί μήπως δημιουργηθεί
κάποιου μόλυνση, κάποιου είδου πεντελοκυλίδα από τα καύσιμα αέρια που βρίσκονται ακόμα μέσα στο πλοίο. Εδώ πέρα έχουμε το Σίλβια Όπερα, το οποίο είναι σήμερα γνωστό ως Celestial Crystal. Κατασκευάστηκε το 1980 στη Φιλανδία με το όνομα Sally Albatros, ή αλλιώς όπως το λένε στη Viking, Viking Saga. Εξέφθησε λίγα χρόνια σαν φέρι, μετά έγινε κρουαζιερόπλοιο, μετά κάηκε ολοσχερός το 1994, όχι το 1991 μέχρι το 1992 ανακατασκευάστηκε εντελώς και πήρε τη μορφή αυτή. Τελείως διαφορετική από ό,τι κατασκευάστηκε. Και πάει τελειώνουμε με μερικά ψηλόγνωστα πλοία, όπως αυτά εδώ πέρα. Και πάει τελειώνουμε με το Louis Pearl, το Louis Olympia, αυτό εδώ, το οποίο κατασκευάστηκε σαν μπολέρο, και το Jean Pearl. Και τέλος το Coral, το οποίο ήταν το point τρίτον. Α, έχουμε και εδώ πέρα. Έχουμε το Flamenco, αυτό εδώ. Και μετά έχουμε το Aquamarine, το οποίο κατασκευάστηκε σαν Nordic Prince. Τελειώσαμε? Όχι. Έχουμε και μερικά άλλα πλοία από άλλη εταιρεία. Εδώ έχουμε τον Ευθυμιάδη. Μερικά πλοία όπως τα Μίνος, η Σοφία και το Ιμπέρνια ήταν μερικά από τα πιο γνωστά του. Όπως και εδώ πέρα το Las Palmas, το Μικίνε, το οποίο κατασκευάστηκε ως Jean Laborde στη Γαλλία και έγινε το ωκεανό στο περίφημο αυτό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε το 1991. Και μερικά άλλα τα οποία δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους, δεν είναι τόσο γνωστά. Και εδώ πέρα, εδώ έχουμε το Adonis, εδώ έχουμε το Constellation, εδώ έχουμε το Orion ή αλλιώς Arion όπως το λέγανε, εδώ έχουμε το Γαλαξίας, όχι αυτή είναι, αυτή είναι του Καβουνίδη. Και εδώ πέρα έχουμε το πιο γνωστό πλοίο, το Constellation. Αυτό θα το δούμε και στο τέλος. Και τελειώνουμε με μερικά ψηλό άγνωστα. Να δούμε το City of Mykonos, το οποίο βυθίστηκε. Εδώ έχουμε την Solomonides Line, όπως το Solfin και το Son Olympia. Και τελειώσαμε, τελειώσαμε. Α, εδώ έχουμε του Τυπάλδου, θα λέω να το ξεχνούσα. Εδώ έχουμε το Αθήνε. Εδώ έχουμε το Ελλάς. Εδώ έχουμε το Αθένα. Εδώ έχουμε το Ηράκλειο, το οποίο βυθίστηκε και αυτή ήταν η καταστροφή για τους Τυπάλδους. Εδώ έχουμε το Αρκαδία. Και τελειώνουμε με το Ηλέκτρα. Αυτά, αυτά. Οπότε πάμε να δούμε λίγο και στο άλλο άλμπουμ τι γίνεται και να κλείσουμε το βίντεο. Α, δεν θα προλάβουμε. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα τελευταία πλοία που σας έδειξα. Αυτό είναι το Royal Majesty, το οποίο έγινε το Celestial Nepheli. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το Sea Diamond, το πιο ίσως, σας το πούμε έτσι, κακόφημο πλοίο της Louis, καθώς βυθίστηκε έξω από τη Σαντορίνη το 2006. Και προκάλεσε ένα τεράστιο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, το οποίο βαρύνει ακόμα το πολύ γνωστό νησί της Ελλάδας. Παρά αυτά, εγώ προτιμώ το Sea Diamond ως Breakup Princess και όχι τόσο σαν το κουραζιερόπλοιο. Να βλέπουμε τη διαφορά εδώ πέρα. Και πάτε με μεγάλη ανακατασκευή, να βλέπουμε εδώ πέρα φωτογραφία ως Breakup Princess πριν την ανακατασκευή. Και εδώ πέρα βλέπουμε με την ανακατασκευή. Εξυπηρέτησε για κάποια χρόνια από το Τούρκου μέχρι το Μαρίεχαμ και τη Στοχόλμη. Μετά κάνει κουρασγέρια χθε από το Μαρίεχαμ, αλλά δεν ήταν πολύ επιτυχημένε. Να βλέπουμε εδώ πέρα τον Μπρίκα Princess με το λιμάνι του Μαρίεχαμ σαν καταξιωμένο. Βλέπουμε το Viking Saga, το οποίο έγινε το περίφημο Sally Albatros. Εδώ πέρα βλέπουμε το αρχικό πλοίο του 1980 με το Original Livery τη Viking Line. Μετά πουλήθηκε σε Sally Cruises και μετανομάστηκε σε Sally Albatros. Μετασκευάστηκε σε κουραζιερόπλοιο. Στην ουσία όμως δεν έγινε ποτέ πλήρως κουραζιερόπλοιο πριν από την φωτιά του, καθώς τα ροκεντέ και τα αυτοκίνητα δεν είχε μετασκευαστεί ακόμα και ήταν ακόμα και σαν φέρι. Βλέπουμε εδώ πέρα. Το 1994 πέσε μια καταστροφική φωτιά. Κάηκε ολοσχερός, βλέπουμε εδώ πέρα. Και μετά ανακατασκευάστηκε εντελώς σε κουραζιερόπλοιο. Εξυπηρέτησε λίγα χρόνια με το όνομα Sally Albatros, κάνει κουραζιέρες έξω από το Χελσίνκι.
Βλέπουμε εδώ. Πολύ όμορφο κατά τη γνώμη μου. Αλλά είναι λίγο επιβαρημένο. Δηλαδή δείτε πως είναι το ένα deck πάνω από το άλλο. Δεν φαίνεται τίποτα σχεδόν. Να εδώ πέρα σαν λερμπάτορ με το μερία χαμσαλιμάνι. Και μια ενδιαφέρουσα καριέρα μετά. Μετά το 1995 είχε άλλο ένα ατύχημα έξω από την Ποχάλ της Φιλανδίας. Χτύπησε ένα βράχο και έκανε μια περίεργη κλίση. Βλέπουμε εδώ πέρα. Μετά βλέπουμε εδώ πέρα, μεταβέθηκε σε ένα ναυπηγείο που σήμερα είναι εγκαταλειμμένο στο Βουοσάρι της Φιλανδίας, όπου και ανακατασκευάστηκε ξανά. Πουλήθηκε μετά από λίγο, έγινε charter στην Norwegian Cruise Line με το όνομα Leeward, που βγαίνει το όνομά του από τα νησιά Leeward που βρίσκονται χώρα στην Καραϊβική. Κάνοντας κρουαζιέρες από το Μαϊάμι και την Καραϊβική. Μετά πουλήθηκε στην Star Cruises και μετονομάστηκε σε Superstar Tavrus. Να εδώ πέρα. Και εξυπηρέτησε λίγα χρόνια στις κρουαζιέρες έξω από την Ιαπωνία και το Hong Kong. Η Star Cruises είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία και έχει και άλλα πλοία όπως το Starship Aquarius, το Starship Leo και το Starship Gemini ακόμα και σήμερα. Μετά επέστρεψε στην Ευρώπη, έγινε ξανά rebuild και πήγε στην Silja Line και μετονομάστηκε σε Sally Opera. Και εξυπηρέτησε μετά σε κρουαζιέρες από το Meriaham. Εδώ βλέπουμε το Sonia, το πιο γνωστό πλοίο του Λουί, το οποίο κατασκευάστηκε για την Ιταλική γραμμή με το όνομα Oceania και εξυπηρέτησε μέχρι το 2004 που μετονομάστηκε σε Ivory σε Oceania. Αυτό πέρα είναι το Jean Mermoz, ένα από τα παλιότερα υπεροκιάνια, το οποίο κατασκευάστηκε στη Γαλλία με το όνομα Jean Mermoz, μετά μετονομάστηκε σε Mermoz και μετά σε Serenade. Βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη κατασκευή. Εδώ πέρα βλέπουμε μαζί με ένα άλλο πλοίο, το οποίο έχουμε δει ξανά, είναι από τα αγαμένα μου, είναι το Aquila Lauro, το οποίο πήρε φωτιά έξω από τη Σομαλία το 1996 και βυθίστηκε. Αφού το 1995 έχει προηγηθεί ένα πολύ άσχημη κατάληψη στο Aquila Lauro. Εδώ πέρα βλέπουμε το Ιτάλια, το πρώτο κουραζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Ένα πολύ όμορφο πλοίο. Να μεγεθύνουμε λίγο. Μετά πήγε λίγο στην Costa Cruises. Εδώ έχουμε το Canguro Bruno, το οποίο έγινε μετά το Calypso, αφού εξυπηρέτησε λίγα χρόνια σαν ferry στην Ιταλία. Μετά μετανομάστηκε σε Dour, αφού εξυπηρέτησε λίγα χρόνια σε Σαουδική Αραβία και μετά σε Ionian Harmony και μετά σε Regent Jewel. Να δούμε τι άλλα έχουμε. Το Gunnar Princess, το οποίο εξυπηρέτησε σαν Ocean Countess για τον υπηρετική και τον Louis. Το συγκεκριμένο δεν ήταν ποτέ υπεροκειμένο, κατασκευάστηκε και εξυπηρέτησε πάντα σαν ένα κουραζιερόπλοιο. Μετά έχουμε το Aquamarine, το οποίο κατασκευάστηκε σαν Nordic Prince για την Royal Viking Line. Εδώ βλέπουμε μαζί με το Queen Elizabeth, ένα από τα τελευταία υπεροκειμένα που έχουν ακόμα και σήμερα, το οποίο εξυπηρέτησε σαν κουραζιερόπλοιο. Α, ορίστε και εδώ. Θυμάστε το Constellation. Κατασκευάστηκε στη Βραζιλία με το όνομα Anna Neri. Υπέστη μια καταστροφική σύγκρουση τη δεκαετία του 80 και σχεδόν κόπηκε ολοσχερός. Εδώ έχουμε το Ταρούνα, το οποίο μετανομάστηκε σε Ελλάς για τις γραμμές του Ντιπάρδου. Εδώ παίρνουμε το Ακρόπολης, το οποίο είχε το όνομα Σάντα Πάολα και το Αθηναί που είχε το όνομα Σάντα Ρόζα. Το Queen of Bermuda, όπου έγινε το Αρκαδία. Πλοίο με τρία φουγάρα στην αρχή, αλλά μετά από μια φωτιά μειώθηκε σε ένα φουγάρο. Χρήμα και το συγκεκριμένο είναι πολύ όμορφο. Με τα τρία φουγάρα. Αυτά ήτανε. Ναι, αυτά ήτανε. Οπότε παιδιά, μα